Οι υποψήφοι του ΚΚΕ, λέω να τους παρουσιάσουμε τώρα, είναι για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης είναι ο Νίκος Ογότικας, 62 ετών, εφοριακός, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Καλαμάτας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Δημήτρης Οικονομάκος, 38 ετών, αυταπασχολούμενος, μέλος Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, μέλος Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Τέταρτου Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικός Σύμβουλος από το 2015. Για το Δήμο Μεσίνης, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Χρήστος Δωρακόπουλος, 51 ετών, αγρότης, μέλος Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου και πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσίνης. Για το Δήμο Πύλου Νέστορος, υποψήφια θα είναι δήμαρχος θα είναι η Σοφία Αποστολοπούλου, 64 ετών, συνταξιούχος γιατρός, δημοτικός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Τριφυλίας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Σαράντος Κουκούμης, 67 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολυτέχνων Τριφυλίας, δημοτικός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Ιχαλίας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Ρετζόπουλος ο Κώστας, 32 ετών, κοινωνιολόγος, μέλος Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος από το 2015. Για το Δήμο Δυτικής Μάνης, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Πέτρος Σταβουλαρέας, 57 ετών, ηλεκτρολόγος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αεδώνας από το 2014. Φίλες και φίλοι, πριν από 4,5 χρόνια δεσμευτήκαμε ότι θα είμαστε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια η Λαϊκή Εργατική Αντιπολίτευση. Ότι δεν θα υπάρχει μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού, των εργαζόμενων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των γυναικών, που δεν θα το φέρνουμε για συζήτηση και για να πάρθουν φιλολαϊκές αποφάσεις σε αυτά τα όργανα του αστικού κράτους, δήμους και περιφέρεια. Ότι θα αποκαλύπτουμε την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται μέσα σε αυτά τα όργανα. Νομίζω ότι ευρύτερες μάζες, πέρα από την επιρροή του ΚΚΕ, λένε ότι νέοι κομμουνιστές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι ήταν οι μόνοι που κάναν αντιπολίτευση στους δήμους και στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί που όψιμα βγαίνουν τώρα και βρίσκουν διαφωνίες στην πολιτική που ακολουθούσε η Περιφερειακή Αρχή, είτε τα ψήφιζαν μέχρι τώρα όλα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε τα στήριζαν από τις θέσεις των δημοτικών αρχών, πλειοψηφιών και μειοψηφιών πέρα από την λαϊκή συσπήρωση. Τα παραδείγματα της δακοκτονίας, όπου για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 3 χρόνια οι ελαιοπαραγωγοί στη Μεσσηνία έπαθαν ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που την πληρώνει η τοπική οικονομία, όλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Η κουνουποκτονία, η μεταφορά των μαθητών, όποιο μεγάλο λαϊκό πρόβλημα και να πιάσεις, από πίσω είναι η δράση των κομμουνιστών περιφερειακών συμβούλων που αντιπάλεψαν αυτή την πολιτική των κυβερνήσεων και της περιφέρειας και των Δήμων, όπου με τη δραστική μείωση των περικοπών για αυτούς τους τομείς, με τις καθυστερήσεις στις ψεκασμούς είτε για τα κουνούπια είτε για το δάκο, είχαμε αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαμε. Δεσμευόμαστε ότι με την πείρα που αποκτήσαμε και με την πιο αυξημένη δύναμη που θα μας δώσει ο λαός, θα πιο αποφασιστικά, πιο αποτελεσματικά, στα νέα όργανα θα συνεχίσουμε να είμαστε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί είναι ξένα με εμάς οι συναλλαγές, τα κοπρεμί, πριν και μετά από τον πρώτο γύρο που θα δούμε σίγουρα σε δήμους και σε περιφέρειες. Είμαστε ταγμένοι και δεσμευμένοι στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Δεν φοράμε κανένα κουστούμάκι άχωρο μου, άος μου και ανεξάρτητου, σαν αυτά που κάνει ο κύριος Στατούλης ή σαν αυτά που θα δούμε σε μια σειρά δήμους δίθεν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Απέναντί μας βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των αναχωμάτων τους σε πολιτικό επίπεδο, που μπορεί να διαφωνούν και να σηκώνουν και τους τόνους σε προεκλογικές περιόδους ή να κατεβάζουν και χώρια ψηφοδέλτια, στην πορεία όμως διαχείρισης ομονοούν γιατί εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εξυπηρετούν αυτό που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο Περιφέρεια Δήμος ΑΕ, που ιδιωτικοποιεί και μοιράζει δουλειές σε ιδιώτες, που διαμορφώνει τις υποδομές για την καπιταλιστική ανάπτυξη, που εντείνει τη φορολογία σε βάρος του λαού. Είμαστε δεσμευμένοι με βάση τις θέσεις μας, τις πολιτικές,
με βάση το κόμμα μας που μας στηρίζει, ότι θα είμαστε απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ακόμα πιο αποτελεσματική, ακόμα πιο όρημη στην πάλη για συνολικότερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Τα προηγούμενα χρόνια, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε αποφασιστική συμβολή με τις ενέργειες, τις τοποθετήσεις μας και τις παρεμβάσεις μας στο να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης, στο να γίνουν παρεμβάσεις σε πολλά κρίσιμα ζητήματα που απασχολούσαν τους εργαζόμενους, τους αγρότες και την νεολαία του Δήμου μας. Ήμασταν ουσιαστικά η μόνη και ουσιαστική αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Αναδείξαμε με ποικίλες και πολλές παρεμβάσεις τα ζητήματα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Σταθήκαμε ιδιαίτερα στις μεγάλες φωνικές πλημμύρες του 2016. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα τότε, αλλά και μετά προτείναμε μέτρα ανακούφισης και μέτρα προστασίας. Μόνο να πούμε ότι για αντισεισμική θωράκιση το κονδύλι στα προϋπολογισμούς του Δήμου Καλαμάτας ήταν πάντα μηδενικό. Βάλαμε στην πρώτη γραμμή το θέμα των σκουπιδιών του ΕΣΚΟΥ στη Μαραθώνακα και παλέψαμε τόσο μαζί με τους εργαζόμενους για να αναδειχθούν τα μεγάλα και τεράστια προβλήματα στην οικολογία όλης της περιοχής. Ήμασταν αυτοί που θέσαμε το ζήτημα των κατασχέσεων και των πληστηριασμών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διοργανώσαμε κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο πολλές φορές και θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να παλέψουμε όλη αυτή την περίοδο. Στα θέματα της παιδείας, αναδείξαμε σε μόνιμη βάση το ζήτημα του κτηρίου του Πολυκλαδικού με πολλές παρεμβάσεις. Στηρίξαμε τον αγώνα των μαθητών, τις καταλήψεις τους. Αναδείξαμε κτηριακά προβλήματα στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Στους παιδικούς σταθμούς κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις που όλο αυτό το διάστημα που αφορούσαν κτηριακά αλλά και υλικοτεχνικές υποδομές. Στον πολιτισμό μιλήσαμε για τα πανάκριβα δίδακτρα της Φάρης που δεν είχαν καμία μείωση όλη αυτή τη δωδεκαετία της Δημοτικής Αρχής. Μιλήσαμε για το Καλαμάτα 21, ότι θα ήταν ένα νέο χαράτσι για τους δημότες των Δημοτών. Μόνο εμείς αντιδράσαμε σε αυτή τη φιέστα. Στον αθλητισμό, με δεκάδες παρεμβάσεις μας, καταφέραμε να γίνει τουλάχιστον το πανί στην Τέντα, τα γήπεδα του μπάσκετ στο ποτάμι, αλλά και για το κολυμβητήριο το τελευταίο διάστημα. Ήταν ένα από τα ζητήματα αιχμής, κατά τη γνώμη μας, που προσπαθήσαμε μαζί με αθλητικούς συλλόγους να αναδείξουμε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά παράλληλα, προσπαθήσαμε και σε ζητήματα ελεύθερων χώρων, παιδικών χαρών, πρασίνου. Και όλα αυτά μαζί με τις μεγάλες προσπάθειες που κάναμε για τις δημοτικές ενότητες, που οι δρόμοι τις περισσότερες φορές ήταν παρατημένοι, οι αγροτικοί δρόμοι και άλλες περιοχές στις γειτονιές της Καλαμάτας, οι οποίες ουσιαστικά δεν είχαν την προσοχή της Δημοτικής Αρχής, παρά μόνο το κέντρο, οι στολισμοί, στο να είμαστε καλοί για τους επισκέπτες και δεν προσέχαμε σε καμία περίπτωση όλες τις στοχογειτονιές της Καλαμάτας. Θέλουμε να ευχηθούμε την προσοχή στους δημότες. Για όσους υποψήφιους θέλουν να πάρουν στην πλάτη τους τη Δημοτική Αρχή του όλων των περασμένων χρόνων και να επενθυμίσουμε ότι δημοτικά τέλη όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν καμία μείωση. Αντίθετα, είχαν αύξηση. Να θυμίσουμε ότι πάρα πολλά ιδιωτικοποιήθηκαν αυτή την περίοδο από το πράσινο, από την περισυλλογή των σκουπιδιών και άλλα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Νίκας, ενώ στην αρχή στήριζε τον κύριο Τατούλη, μετά πήγε κριτικά, υποτίθεται, στο ΣΔΙΤ με την Τέρνα, τώρα μετά ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτού του ΣΔΙΤ. Και αυτό άλλωστε αναδεικνύει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ή ότι άφησε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό χωρίς καμία προσοχή και με πανάκριβα τέλη. Είναι πολλά τα παραδείγματα από αυτή τη Δημοτική Αρχή και θα έχουμε όλο αυτό το διάστημα να τα αναδείξουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά χρειάζεται και να μην παρασυρθούν από δίθεν άφθαρτους, ανεξάρτητους και καινούργιους ή παλιούς υποψήφιους, οι οποίοι ουσιαστικά προτείνουν τα ίδια συντηρητικά μέτρα και τις ίδιες συντηρητικές προτάσεις έχουν με τη Δημοτική Αρχή. Και τέλος, θέλουμε να καταδικάσει ο λαός του Δήμου μας αποφασιστικά τις παλιές και νέες υποψηφιότητες από το φασιστικό χώρο, όπως του υπόδικου ναζιστή πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής.